Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους παίχτες μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα καλό, αρκετά καλό αντίπαλο. Ένα αντίπαλο που θα δυσκολέψει πάρα πολλές ομάδες σε αυτή την κατηγορία. Και το παιχνίδι ήθελε πάρα πολύ συγκέντρωση. Νομίζω ότι ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Δημιουργήσαμε 8 τελικές προσπάθειες, κάναμε 2 γκολ και θα μπορούσε ο δείχτης του σκορ να ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Οι πρεμιέρες είναι δύσκολες, οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες και το είδαμε και στα άλλα παιχνίδια. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί σε όλο το παιχνίδι. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές φάσεις. Είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, παρότι δεν μπορέσαμε στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθούμε. Είχαμε την υπομονή να παίξουμε, να βρούμε τις στιγμές και νομίζω αυτούς τους 2,5 μήνες προετοιμαστήκαμε για αυτή την ένταση στο παιχνίδι μας, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που είναι έτοιμη σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού, να μπορέσει να δώσει και ρυθμό και ένταση, να δημιουργήσει φάσεις, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και τα παιδιά το κάνανε σε αρκετά καλό επίπεδο. Υπάρχουν οι περίοδοι του αγώνα όπου οι αγωνιστικές προσαρμογές που προλάβαμε να δημιουργήσουμε μας δίνουν τη δυνατότητα με την κατοχή της μπάλας να ελέγχουμε και να ορίζουμε το ρυθμό του αγώνα. Αυτή η περίοδη, αν σωστά το ερμηνεύω, είναι περίπου τα πρώτα λεπτά, 30 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και περίπου το πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Σε αυτές τις περιόδους έχουμε την κατοχή της μπάλας, άρα ελέγχουμε και ορίζουμε τον ρυθμό του αγώνα. Ο αντίπαλος σε αυτές τις περιόδους γίνεται επικίνδυνος όταν από δικά μας αβία στα λάθη του δίνουμε τη δυνατότητα να πλησιάζει την εστία μας με επιθέσεις ευνηδιασμού. Και μέχρι το 0-0 νομίζω ότι ο Απόλλων Πόντου έχει την καλύτερη φάση για να φτάσει στην επίτευξη του πρώτου τέρματος. Στην πίεση που κάναμε ψηλά και βρέθηκε ο Κυβελίδης σε θέση εκτέλεση από πολύ πλεονεκτική θέση. Μετά το 1-0 που σημείωσε ο Εργοτέλης, δεν εξαντλήθηκαν μόνο οι αγωνιστικές μας προσαρμογές. Εξαντληθήκαμε και ως άνθρωποι να πολεμήσουμε για τη συνέχεια. Όλη τη βδομάδα προετοιμαστήκαμε σκληρά και κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι και καταφέραμε να φύγουμε με τους 3 πόντους. Σίγουρα η πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις. Όπως είπε και ο προπονητής μου, το είδαμε και στα άλλα παιχνίδια της πρεμιέρας. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε σοβαρότητα και πειθαρχία 90 λεπτά στο παιχνίδι μας και έτσι φύγαμε με αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα, ξεχνάμε το θετικό αποτέλεσμα και συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι, μέσα στα Χανιά. Όλοι οι συμπαίκτες μου και εγώ θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτή τη σημερινή νίκη στο κύριο Γιώργο Τουτζάρη, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του και είναι καθημερινά δίπλα μας, όπως επίσης και στο Κωνσταντίνο Νέγκα, ένα φίλαθρο της ομάδας, ο οποίος πολύ νωρίς έφυγε από αυτή τη ζωή.